Καλησπέρα σας. Η μεγάλη προσδοκία για την αντιμετώπιση της επιδημίας από τον κορονοϊό για μήνες ήταν η παρασκευή ενός εμβολίου. Τα εμβόλια παρασκευάστηκαν και μετά από την ανάσα της αισιοδοξίας ότι έχουμε πλέον ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια μας, άρχισαν οι προβληματισμοί σχετικά και με την προμήθεια των εμβολίων αλλά και με τη διαθεσιμότητα. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα επέβαλε σε όλα τα κράτη, σε όλες τις χώρες, να διοργανώσουν ένα πρόγραμμα προτεραιοποίησης. Η επιδημία είχε ήδη δώσει αρκετά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αξιολογηθούν για να γίνει πιο αντικειμενική αυτή η προτεραιοποίηση των ατόμων του πληθυσμού που πρόκειται να εμβολιαστούν. Η προτεραιοποίηση λοιπόν στηρίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση με την ανασκόπηση μελετών που κυρίως εκτιμούν τον κίνδυνο της σοβαρής νόσου και του θανάτου. Εκτός βέβαια από τις βιβλιογραφίες, σημαντικές ήταν και οι πληροφορίες και από άλλα κράτη με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες που διαμόρφωσαν. Έτσι λοιπόν, τα κριτήρια συνοπτικά που χρησιμοποιήθηκαν και στη χώρα μας ήταν πρώτον η προφύλαξη από αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο, δεύτερο η προφύλαξη από αυξημένο κίνδυνο, κυρίως επαγγελματικό λόγω έκθεσης στην νόσο, η διασφάλιση παροχής συνεχούς φροντίδας σε ασθενείς και ηλικιωμένους, όπως και η διασφάλιση της συνέχειας σημαντικών υπηρεσιών του κράτους. Τα επιδημιολογικά στοιχεία της χώρας μας από την ηλικιακή κατανομή που έχουν νοσήσει βαριά και έχουν νοσηλευτεί σε μονάδες εντατικής νοσηλείας δείχνουν σαφώς ότι η ηλικία αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό παράγοντα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι 9 στους 10 θανάτους και σχεδόν 8 στις 10 εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών. Ο συνδυασμός της ηλικίας και υποκειμένων νοσημάτων οπωσδήποτε επιβαρύνουν περισσότερο. Ο στόχος λοιπόν, ο κύριος στόχος, είναι η δημιουργία ενός τείχους προστασίας των ατόμων που ανήκουν στις ηλικίες άνω των 60 ετών με προτεραιότητα που αρχίζει από την μεγαλύτερη ηλικία, από τους γυραιότερους προς τους νεότερους. Αυτή ήταν και η στρατηγική που ακολουθεί και η χώρα μας μέχρι τώρα. Να σχηματιστεί ένα τείχος προστασίας που είναι όχι μόνο των ατόμων αλλά και όλου του συστήματος υγείας. Επομένως, όταν η διαθεσιμότητα των εμβολίων είναι περιορισμένη, η ηλικία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της προτεραιοποίησης. Μακάρι να υπάρχουν και μελλοντικά άφθονα εμβόλια, ούτως ώστε η ταξινόμηση που θα ακούσετε ανανοσήματα για τον εμβολιασμό να μην ισχύσει, διότι αυτό όλες οι ομάδες μπορούν να συμπτυχθούν εφόσον υπάρχουν άφθονα εμβόλια, μεγάλος αριθμός εμβολίων. Ίσως είναι λίγο κουραστικό, αλλά θα μου επιτρέψετε να απαριθμίσω αυτή την σειρά με την οποία έχει προταθεί και έχει εφαρμοστεί σε ένα σημαντικό μέρος ο εμβολιασμός στη χώρα μας. Γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε από τους υγειονομικούς και το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών. Ακολουθούν οι ασθενείς και το προσωπικό των θεραπευτηρίων, των χρονίων πασχόντων, των κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, προσωπικό και μαθητές ηλικίας 16 ετών και άνω ειδικών σχολείων και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, όπως και άτομα που έρχονται, και αυτό είναι σημαντικό, σε επαφή με ζώα που μπορεί να φέρουν μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Και τελευταίο, άτομα λίγα σημαντικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της συνέχειας του κράτους. Αυτή η ομάδα ουσιαστικά έχει σε μεγάλο βαθμό εμβολιαστεί. Η δεύτερη είναι τα άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω, που σε ένα επίσης σημαντικό βαθμό έχει προχωρήσει στον εμβολιασμό, άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, και σήμερα αρχίσαν και να εμβολιάζονται τα άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Τι θα ακολουθήσει? Υψηλού κινδύνου και μάλιστα ανεξαρτήτως ηλικίας. Επειδή δεν είναι απαραίτητο όλοι να γνωρίζουν ποια είναι τα νοσήματα αυξημένου κινδύνου, θα μου επιτρέψετε να τα αναφέρω όπως έχουν καταγραφεί στην προτεραιοποίηση. Είναι η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και αιμοποιητικών κυττάρων, όπως και άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου. Δεύτερη κατηγορία είναι η νεφρική ανεπάρκεια, υποβολή, δηλαδή άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 5. Ακολουθεί η κυστική ίνωση, ξέρουμε ένα συγγενές νόσημα με βαριά πρόγνωση, ο καρκίνος υποαγωγή, καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ενοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία, όπως και ο αιματολογικός καρκίνος την τελευταία πενταετία. Γνωρίζουμε ότι στην δεύτερη ομάδα των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο θα ξανασυναντήσουμε τα άτομα με καρκίνο, αλλά θα είναι τα άτομα εκείνα, για παράδειγμα, τα οποία δεν βρίσκονται στην φάση της θεραπείας, των θεραπείων που σας ανέφερα. Σοβαρά χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού. Το αναπνευστικό είναι πάλι ένα σύστημα το οποίο μοιράζεται σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου και σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου. Είναι το χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατοίκων, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η διάμεση πνευμονοπάθεια. Επίσης, σοβαρή υπατική νόσος, ανοσοκαταστολή και άλλα νοσήματα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το σύνδρομο Down. Υπάρχουν και άλλες σοβαρές καταστάσεις οι οποίες θα καταταγούν μέσα στην ομάδα αυτή των νοσημάτων αυξημένου κινδύνου, λίαν αυξημένου κινδύνου. Επαναλαμβάνω ότι η ομάδα αυτή εμβολιάζεται ανεξαρτήτως ηλικίας. Ακολουθεί μετά από ένα διάστημα που δεν θα είναι μεγάλο χρονικό, αυτό εξαρτάται από τον κύριο Θεμιστοκλέους, η ομάδα των ατόμων ηλικίας 70 ετών και άνω και εν συνεχεία τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω έχουν ήδη αρχίσει τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca. Κοντά, σχεδόν παράλληλα, θα αρχίσει ο εμβολιασμός των ατόμων 18-59 ετών με υποκείμενα προβλήματα αυξημένου κινδύνου. Είναι η δεύτερη ομάδα, της οποίας τα νοσήματα θα τα αναφέρω επιγραμματικά, τονίζοντας ότι είναι ομάδες με νοσήματα διαφόρων τύπων και διαφόρου βαρύτητος, με πάρα πολύ δύσκολη ταξινόμηση. Η ομάδα αυτή θα εμβολιαστεί πάλι με το ηλικιακό κριτήριο, αλλά προβλέπεται η σχετικά γρήγορη μετάπτωση από την μία ηλικία στην άλλη αυτών των νοσημάτων. Τα πρώτα είναι τα χρόνια καρδιολογικά νοσήματα, ακολουθεί ο ζαχαρώδης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, είναι δείκτης μάζας σώματος πάνω από 40, χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, Ο καρκίνος που σας προανέφερα, η ανοσοκαταστολή, η ποιότερη από την ανοσοκαταστολή που αναφέραμε στην κατηγορία με το λίον αυξημένο κίνδυνο, η χρόνια νεφρική νόσος και εδώ νεφρική νόσος, αλλά στην πρώτη κατηγορία όπως είναι η αιμοκαθερώμενη, έχει τα άτομα της πρώτης κατηγορίας έχουν 3,5 φορές περίπου μεγαλύτερο κίνδυνο από τα άτομα που κατατάσσονται σε αυτή την ομάδα. Χρόνια υπατική νόσος, αιμοσφαιρινοπάθειες, διαταραχές του σπληνός, χρόνια νευρολογικά νοσήματα, σοβαρή ψυχική νόσος, σοβαρή αναπηρία και τέλος φροντιστές ανοσοκατασταλμένων ατόμων ή ατόμων που εξαρτώνται λόγω του ότι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Ο μεγάλος κατάλογος αυτών των νοσημάτων, των ομάδων, είναι περίπου 14 αυτές που ανέφερα. Η ποικιλία των καταστάσεων που περιλαμβάνουν ίσως σας δίνουν ένα δείγμα του πόσο δύσκολη είναι αυτή η ταξινόμηση, αλλά και η ανέβρεση των ατόμων που έχουν αυτά τα νοσήματα. Θυμίζω ότι η ανέβρεση αυτών των ατόμων θα γίνει μέσω του κωδικού νόσου, το ICD-10, ή των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται. Επομένως, είναι μια ευκαιρία υπενθύμησης ότι η άειλη συνταγογράφηση θα βοηθήσει κατά πολύ στην αντιμετώπιση και στην ανέβρεση των ασθενών που πρόκειται να εμβολιαστούν. Ίσως δε και οι δυσκολίες αυτές που θα παρουσιαστούν με την προσπάθεια ταυτοποίησης τόσο διαφορετικών νοσημάτων να δικαιολογήσει και κάποιες εφόσον υπάρξουν, και σε ένα τεράστιο εγχείρημα είναι αναμενόμενο αν υπάρξουν κάποιες δυσκολίες ή αστοχίες, οι οποίες όμως πάντα θα αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη διορθωτική κίνηση. Αυτά που ανέφερα τις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιηθούν και θα αναρτηθούν και στην σελίδα του Υπουργείου. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες άλλο ένα εμβόλιο στην κατοχή μας, το εμβόλιο της Moderna. Αυξάνεται δηλαδή το εύρος των εμβολίων που έχει η χώρα μας και που περιμένει μελλοντικά να έχει και περισσότερα. Δύο κουβέντες. Είναι ένα εμβόλιο ανάλογης τεχνολογίας με το εμβόλιο της Pfizer. Είναι η τεχνολογία του mRNA. Έχει κάποια πλεονεκτήματα με την έννοια της φύλαξης. Είναι ευκολότερες οι συνθήκες φύλαξης ακόμη και του χειρισμού του εμβολίου, αλλά έχει και ένα διαφορετικό μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο δόσεων. Μια υπενθύμηση, γιατί είναι σημαντική. Της Pfizer το εμβόλιο θέλει από πρώτη με δεύτερη δόση μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων, της Moderna μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων, ενώ της AstraZeneca έχει μεσοδιάστημα 12 εβδομάδων, δηλαδή 3 μηνών. Οι εικόνες που είδαμε σήμερα, όχι μόνο στο εντυπωσιακό εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι, τον Προμηθέα, αλλά και σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα ανά τη χώρα, οι άνθρωποι να πηγαίνουν και νωρίς με το χιόνι και την κακοκαιρία για να εμβολιαστούν, νομίζω ότι είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη για τα εμβόλια είναι εγκατεστημένη πλέον σε όλους και η πορεία θα είναι επιτυχής για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Ευχαριστώ.